Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Σοφία Ζόρη, είμαι παιδίατρος στο νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία. Είμαι μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής ΕΙΝΑΠ. Αυτό το διάστημα, η κατάσταση που βρίσκεται το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας βρίσκεται στο προσκήνιο. Κύριες αιτίες διαμαρτυριών των εργαζομένων είναι η αναστολή των τακτικών χειρουργείων με περίπου 3.000 παιδιά στην αναμονή λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, με ενδεικτικό 21 βρέφη με σοβαρές καρδιοπάθειες να περιμένουν, η μη λειτουργία του μικροβολογικού εργαστηρίου τις μισές μέρες του μήνα. Το νοσοκομείο μας εφημερεύει εναλλάξ μέρα παραμέρα με το διπλανό νοσοκομείο του Αγλαή Κυριακού, υποδεχόμενο τεράστιο όγκο περιστατικών από όλη την Ελλάδα. Έχει μοναδικά εξειδικευμένα τμήματα για τα παιδιά, όπως η καρδιολογική κλινική, το παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο που είναι και το μοναδικό δημόσιο, η πυρηνική ιατρική, η μονάδα μεταμόσχευσης μελού των οστών, ογκολογικές κλινικές, η μονάδα για τη μεσογειακή ανεμία, τα οποία είναι όλα υποστελεχωμένα. Υπάρχουν συνολικά στο νοσοκομείο μας πάνω από 60 κοινές οργανικές θέσεις γιατρών. Πρακτικά, οι ελλείψεις αυτές σήμαιναν ότι όλα τα παιδιά που περίμεναν στις λύσεις των χειρουργείων, λόγω της τεράστιας αναμονής από το 2018, τα μισά από αυτά, τα 1.500, όπως κοινικά παραδέχθηκε ο Υπουργός Υγείας, χειρουργήθηκαν τελικά στον ιδιωτικό τομέα, κάνοντας τους γονείς τους να βάζουν το χέρι στην τσέπη και τους ιδιωτικούς ομίλους στην υγεία να θησαυρίζουν. Η ίδια η δυσλειτουργία στο μικροβολογικό εργαστήριο θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούμε να ξέρουμε αν ένα παιδί όταν κάνει πυρετό, για ποιο λόγο το κάνει, αν έχει ουρολίμωξη, αν έχει μηνυγκίτιδα, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την κατάλληλη αγωγή. Όλη αυτή η κατάσταση εξόργησε τους συναδέλφους μου, τους οποίους η διοίκηση προσπάθησε να καθησυχάσει, λέγοντας ότι θα φέρει ιδιώτες γιατρούς, θα μετακινήσει προσωπικό από άλλα νοσοκομεία ή θα συγχωνεύσει τμήματα των δύο παιδών στη λογική του νέου ΕΣΥ. Όμως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν μέσα από πολλές κουβέντες και συνελεύσεις στον χώρο ότι αυτό τελικά δεν ήταν η λύση. Υπήρχε έντονο κλίμα συζήτησης και ανησυχίας στους διαδρόμους ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να μην μείνουν τα παιδιά μας ξεκρέμαστα. Αποφασίσαμε λοιπόν ως Επιτροπή και καλέσαμε όλο το προσωπικό στη μέρα Γενικής Εφημερίας να κάνουμε παρέμβαση στην πύλη του νοσοκομείου, απευθυνόμενοι στους γονείς, καλώντας τους να παλέψουν μαζί μας. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των εργαζομένων αλλά και της γενικότερης αγανάκτησης, καλέσαμε επιτόπου στη συνέλευση και αποφασίστηκε ομόφωνα απεργία με αιτήματα να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι πίσω στη δουλειά. Κόντρα στη συμβιβασμένη ηγεσία του σωματείου μας, Πάσχε και Δάκε, που αποκλεί από μέλη του όλους τους συμβασιούχους αλλά και τους γιατρούς μόνιμους και μη, καλλιεργεί συνεχώς την οικοτοπάθεια, η Πενταμελής Επιτροπής της ΕΙΝΑΠ ενημερώσαμε όλο το νοσοκομείο. Πήγαμε σε κάθε τμήμα, καλέσαμε όλους τους συναδέλφους μας να δηλωθούν απεργοί, να δουλέψουν προσωπικό ασφαλείας. Και τα καταφέραμε, κόντρα και στους διευθυντές των τμήματων, που διέδιδαν ψέματα ότι δεν υπάρχει καμία απεργία. Υπήρχαν τμήματα που δούλεψαν ακριβώς έτσι, μόνο με προσωπικό ασφαλείας, όπως όλες οι παιδιατρικές κλινικές του νοσοκομείου, που είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των εργαζομένων, το αναισθησιολογικό, το μικροβολογικό, το αιματολογικό, χειρουργικές κλινικές. Καλέσαμε και τους συναδέλφους από τα παιδιατρικά νοσοκομεία, τα άλλα δύο της Αττικής, το Αγλαή και το Πεντέλης, όπου προχωρήσαμε σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. Εκείνη την ημέρα υπήρχαν στο Αγία Σοφία πάνω από 100 γιατροί δηλωμένοι απεργοί. Την επόμενη ακριβώς μέρα της απεργίας, η κυβέρνηση προκήρυξε κάποιες μόνιμες θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο μας για την κάλυψη κάποιων πρώτων κενών θέσεων μέσα σε αυτές και αναισθησιολόγους. Ξέρουμε πως οι κινητοποιήσεις μας ήταν αυτές, όπως και η γενικότερη κατακραυγή από τους γονείς και συνολικότερα όλων των εργαζομένων, που τελικά πίεσε την κυβέρνηση. Υπήρχαν συνάδελφοι που μας σταμάταγαν στο νοσοκομείο και μας έλεγαν ότι τελικά έχετε δίκιο. Μόνο με αγώνες μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Πρέπει να μην σταματήσουμε να παλεύουμε. Μέσα σε αυτόν τον συνεχή αγώνα, εμείς οι εργαζόμενοι στο παιδόν ζητάμε τα αυτονόητα. Τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν την υγεία που τους αξίζει και εμείς να δουλεύουμε αξιοπρεπώς. Ξέρουμε ότι εν έτη 2022 δεν γίνεται να συμβιβαζόμαστε να μην μπορεί ένα παιδί να χειρουργηθεί εγκαίρως ή να μην μπορεί να διαγνωστεί άμεσα η λίμωξή του. Ξέρουμε καλά πως η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις συνειδητά δεν έκαναν μόνιμες προσλήψεις. Υποβαθμίζουν συνεχώς τα δημόσια νοσοκομεία ώστε να παρουσιάσουν τελικά μονόδρομο τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Εμείς ως εργαζόμενοι δεν έχουμε ανάγκη από σωτήρες που μας θυμήθηκαν ξαφνικά για να αξιοποιήσουν το δικό μας αγώνα, ενώ όταν αυτή ήταν κυβέρνηση έκαναν ακριβώς τα ίδια. Ξέρουμε πως μόνο ο ενωμένος αγώνας όλων των εργαζομένων μπορεί να πιέσει να έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα που επικρατεί. Είμαστε μακριά από όλους αυτούς που λιμένονται στην υγεία και εξαργυρώνουν τη στάση τους με θέσεις σε υπουργεία και περιφέρειες. Εμείς εξαργυρώνουμε τη στάση μας μέσα από τους αγώνες, με τους συναδέλφους να μάχονται μαζί μας και να τη στέκονται. Έχουμε ακολουθεί στο δρόμο του αγώνα και θέλουμε να υποτάξουμε τη γνώση μας και την επιστήμη μας σε αυτόν, για το ανέβασμα του επίπεδου του λαού και των αναγκών του. Σε αυτό το δρόμο θέλουμε να βρεθούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, στην απεργία στις 9 Νοέμβρη, γιατί τα ζητήματα της υγείας, η κατάσταση στα νοσοκομεία, αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Διεκδικούμε αποφασιστικά η υγειονομική, μαζί με τους γονείς, την εργατική τάξη, την υγεία που μας αξίζει. Ευχαριστώ.